Στην τελική ευθεία βρίσκονται οι εργασίες ενίσχυσης του παλιού σχολικού συγκροτήματος της πρώην Ακαδημίας στο Ηράκλειο, που μετρά ήδη 8 δεκαετίες ζωής. Εντός του Ιανουαρίου αναμένεται να παραδοθούν τα πρώτα 2 κτίρια από τα 6 του σχολικού συγκροτήματος, έργο που περιμένουν εδώ και αρκετά χρόνια μαθητές και δάσκαλοι. Από τον περσινό σεισμό του Σεπτεμβρίου μέχρι και σήμερα δουλεύουμε εντατικά σε πάρα πολλά σχολεία που είχαν υποστεί βλάβες από το σεισμό. Ένα από τα μεγαλύτερα έργα που κάνουμε για την αντισεισμική θωράκιση σχολικού συγκροτήματος είναι αυτό στην Παιδαγωγική Ακαδημία. Το συγκρότημα δεν παρουσίασε βλάβες από το σεισμό, συμπεριφέρθηκε καλά, αλλά είναι διαπιστωμένη η ανάγκη αναβάθμισής του εδώ και καιρό. Πέρα από τα κακώς κείμενα στο σχολικό συγκρότημα, ο ισχυρός σεισμός των 6 Ρίχτερ στην περιοχή του Αρκαλοχωρίου στις 27 Σεπτεμβρίου του 2021 επιβάρυνε την όλη κατάσταση, με συνέπεια επιτακτική η ανάγκη για την κτηριακή ενίσχυσή του. Παραδίδουμε τα 2 πρώτα κτίρια από τα 6 του σχολικού συγκροτήματος, αναβαθμισμένα, ανακαινισμένα, και θα φιλοξενήσουν τους μικρούς μαθητές, ελπίζω μέσα στο Γενάρη, ώστε να πάμε στη δεύτερη ουσιαστικά φάση του έργου, στα επόμενα κτίρια. Μέσα στο ίδιο το συγκρότημα έχει άλλα 4 κτίρια, τα οποία ένα προς ένα θα ενισχυθούν και θα παραδοθούν σε χρήση. 53ο και 54ο είναι τα σχολεία της πρώην Παιδαγωγικής Ακαδημίας. Παραλαμβάνουμε λοιπόν το ένα μέρος του κτιρίου και θα γίνουν οι εσωτερικές μεταβολές και μετακινήσεις των μαθητών για να ξεκινήσουν οι επισκευές στο υπόλοιπο υφιστάμενο κτίριο. Την ίδια ώρα σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες στα σχολεία που εδρεύουν στο πρώην Γερονιμάκιο Βρεφοκομείο, εργασίες που, όπως εκτιμάται, αναμένεται να ολοκληρωθούν τον ερχόμενο Σεπτέμβριο. Το 2431, που είναι το πρώην Βρεφοκομείο, είναι σε εξέλιξη εργασίες. Από ό,τι φαίνεται δεν θα προλάβουμε να έχουμε την παράδοση του έργου έως το καλοκαίρι.